και θα επαναλειτουργήσει χωρίς εμείς να ξαναμπούμε ή να πειραματιστούμε με μεθόδους αυταρχισμού. Δηλαδή να βάλουμε μαύρο στην οθόνη, να προχωρήσουμε σε λογικές αποφασίζομαι, διατάζομαι. Η ΕΡΤ θα επαναλειτουργήσει, θα ξεκινήσει ένας ουσιαστικός διάλογος σύντομα όμως, ήδη έχει γίνει μεγάλη διαβούλευση και θα είναι ένα από τα πρώτα νομοσχέδια που θα κατατεθούν στην Νέα Βουλή. Και η ΕΡΤ που θα λειτουργήσει δεν θα έχει σχέση με το μοντέλο που γνωρίσαμε στο παρελθόν. Εμείς θέλουμε μια δημόσια τηλεόραση ισχυρή, αλλά η δύναμή της θα βρίσκεται στον πλουραλισμό. Στον πλουραλισμό, στη δημοκρατία, στην έγκυρη ενημέρωση. Εμείς δεν θέλουμε, και ξέρετε, δεν έδωσα ποτέ συνεντεύξεις εγώ σε γλάστρες δημοσιογράφους. Δεν φοβήθηκα τη δημοσιότητα. Δεν έκρυψα τις αδυναμίες μας. Δεν τις κρύψαμε ποτέ. Εμείς λοιπόν θέλουμε μια πλουραλιστική ΕΡΤ, όπως και πλουραλιστικός ήταν ο τρόπος επικοινωνίας της νέας κυβέρνησης με τον πολίτη. Η δική μας δύναμη είναι η επικοινωνία με τον πολίτη. Η εμπιστοσύνη με τον πολίτη. Και θέλουμε να οικοδομήσουμε αυτή την σχέση εμπιστοσύνη στη βάση της αλήθειας. Δεν θα κρυφτούμε από τον πολίτη, δεν θα κρύψουμε τις αδυναμίες μας, δεν θα φτιάξουμε εμείς μονταζιέρες, όπως έφτιαξε ο κύριος Σαμαράς. Μια και τελευταία ερώτηση αφορούσε την ΕΡΤ. Κυρία Νικολάρα, από την ανοιχτή και αγωνιζόμενη Τρία. Καλό μεσημέρι, κύριε Πρόεδρε. Εν μέρη καλύφθηκα από την απάντησή σας στην ερώτηση της συναδέλφου της κυρίας Καλογεροπούλου. Θα ήθελα αν μπορούσατε να μας δώσετε μια καλύτερη διευκρίνηση για το χρόνο, γιατί έγινε πολλή συζήτηση σε αυτή τη συνέντευξη. Αρκετοί συνάδελφοι αναφέρθηκαν στις συγκρούσεις και εσείς ο ίδιος αναφερθήκατε στις συγκρούσεις που θεωρείτε ότι θα έχετε να αντιμετωπίσετε το επόμενο διάστημα και τις εσωτερικές συγκρούσεις. Και μία από αυτές είναι αυτή με την μηντιακή διαπλοκή, όπως εσείς ο ίδιος την έχετε αποκαλέσει. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, για πόσο χρονικό διάστημα είναι δυνατόν να προχωρήσει μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ χωρίς να υπάρχει μια πραγματικά δημόσια, ισχυρή όπως την περιγράψατε εσείς, πλουραλιστική και ανεξάρτητη δημόσια ραδιοτηλεόραση? Κυρία Νικολάρα, είπα πριν ότι θα είναι από τις προτεραιότητες της νέας κυβέρνησης. Θα αναγνωστεί στις προγραμματικές δηλώσεις στη Νέα Βουλή, πρώτα ο λαός, αν μας δώσει αυτή τη δυνατότητα, και θα υλοποιηθεί ως μία από τις άμεσες προτεραιότητες. Αντιλαμβάνεστε βέβαια ότι οι αμεσότερες εξ αυτών είναι τα νομοσχέδια που αφορούν την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης. Αλλά πρέπει να σας πω ότι η επόμενη Βουλή θα είναι μια Βουλή η οποία θα έχει πολύ έργο. Πάρα πολύ έργο. Και πρέπει να σας ενημερώσω ότι δεν θα αρχίσουμε τώρα να γράφουμε νομοσχέδια. Είμαστε έτοιμοι. Αλλά η επόμενη Βουλή θα είναι μια Βουλή όπου θα τηρεί τους κανόνες της δημοκρατικής δεοντολογίας. Δεν θα φέρνουμε εμείς νομοσχέδια με τη διαδικασία του κατεπήγοντος μέσα σε 6 ώρες, μέσα σε ένα άρθρο, με νυχτερινές τροπολογίες. Δεν θα υποβαθμίζουμε εμείς την κοινοβουλευτική διαδικασία μετατρέποντας την Βουλή σε μια βιομηχανία επικύρωσης νομοθετικών πρωτοβουλειών της κυβέρνησης. Θα γίνεται ουσιαστικός διάλογος. Και ο Πρωθυπουργός στην επόμενη Βουλή δεν θα είναι στο καφενείο, θα είναι μέσα στην αίθουσα. Και θα βρίσκεται εκεί για να αναδείξει το δημοκρατικό διάλογο ως ασπίδα για την ίδια τη δημοκρατία μας, ως πυρήνα της ίδιας της δημοκρατίας, τον κοινοβουλευτικό διάλογο. Ο κύριος Κοβέος από το Βήμα.